Ασία έχει χαθεί για την Ελλάδα. Προτάσεις ανακοχής που έκαναν για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης οι Αγγλογάλοι στον Γεμάλ μένουν αναπάντητες. Με τις πρώτες ειδήσεις για κατάρρευση του μετόπου γενικεύεται η κατακραυγή εναντίον της κυβέρνησης Πρωτοπαπαδάκη. Ο Γούναρης, ουσιαστικός αρχηγός της Κωνσταντινικής παράταξης, απαντά με νέα μέτρα λογοκρισίας και απαγόρευσης των δημοσίων συγκεντρώσεων. Η κατάσταση όμως ελέγχεται δύσκολα. Ο Κωνσταντίνος ορκίζει νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νικόλαο Τριανταφυλάκο, γνωστό αντιβενιζελικό. Αποστρατεύονται οι κλάσεις που υπηρετούσαν πριν το 1918. Οι απολυόμενοι σε διαφορετικά σημεία και σε μικρές ομάδες υποχρεώνονται με την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος να παραδίδουν αμέσως τον οπλισμό τους. Οι ηγετικά στελέχη του ΣΕΚΕ συλλαμβάνονται για κάποια άρθρα στο ριζοσπάστη που χαρακτηρίζονται ητοπαθή. Στην πρωτεύουσα στην αρχή κυκλοφόρησαν διάφορες ειδήσεις. Μέχρι και ότι νίκησε ο ελληνικός στρατός και συνελήφθη ο Κεμάλ. Η στάση του στρατού, οι πρόσφυγες και η διατροφή του πληθυσμού είναι όμως τα άμεσα προβλήματα. Η έλλειψη τροφίμων αντιμετωπίζεται εν μέρη με εισαγωγή σιτηρών. Η περίθαλψη των προσφύγων όμως είναι δύσκολη. Χιλιάδες είχαν φτάσει στον Πειραιά και ο αριθμός τους αυξάνει καθημερινά. Στο στρατό η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο κύριος όγκος των ελληνικών δυνάμεων έχει περάσει από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας στη Χίο και τη Μυτιλίνη. Οι πρώτες πληροφορίες που φτάνουν στην Αθήνα αναφέρουν ότι ήδη άρχισαν κινήσεις μεταξύ των αξιωματικών. Στο στρατό επικρατεί σύγχυση, οργή και αγανάκτηση εναντίον των υπευθύνων. Όλα συγκλίνουν στο ερώτημα πώς θα σωθεί η Ελλάς και θα αποπλύνει την ατίμωση. Κέντρο των συζητήσεων, ο βενιζελικός συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστείας. Από την πρώτη μέρα που φτάνει στη Χίο, έρχεται σε επαφή με συναδέλφους του. Η προσχώρηση στη Μυτιλίνη του συνταγματάρχη Γονατά με τριοπαθή Κωνσταντινικού δίνει στο κίνημα διαστάσεις υπερκομματικές. Ο στόλος υποστηρίζει τους επαναστάτες. 11 Σεπτεμβρίου. Καταργούνται οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Χίου και της Μυτιλίνης. Για την προετοιμασία του κινήματος δεν χρειάστηκαν περισσότερες από 8 ημέρες. Το ναυτικό έχει εξασφαλίσει τη μεταφορά των επαναστατών. Τα πλοία με τις δυνάμεις του Πλαστήρα και του Γονατά κατευθύνονται προς την Αττική. Στην Αθήνα, ο απόστρατος υποστράτηγος Θεόδωρος Πάγκαλος έχει σχηματίσει ήδη προσωρινή επαναστατική επιτροπή. Ο στόλος με τους επαναστάτες πλησιάζει στο Λαύριο. Στην Αθήνα επικρατεί πανικός και σύγχυση. Οι λαϊκοί πολιτικοί σύλλογοι, οι γνωστοί επίστρατοι, κινητοποιούνται για την επιβολή δικτατορικής λύσης με τον Μεταξά. Προκηρύξεις του στρατού και του στόλου ζητάνε παρέτηση του Κωνσταντίνου και κυβέρνηση εμπνέουσα εμπιστοσύνη στην Αντάμ. Η προσωρινή επαναστατική επιτροπή κινητοποιείται. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος από τα γραφεία του Ελευθέρου Βήματος διατάζει συλλήψεις. Γούναρης, Στράτος, Θεοτόκης, Πρωτοπαπαδάκης κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Το αποβατικό σώμα φθάνει το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου στο Λάβριο. Ο Τριανταφυλάκος παρετείται. Ο Κωνσταντίνος διαπραγματεύεται την παρέτηση της κυβέρνησης για να κερδίσει χρόνο. Οι επαναστάτες όμως απορρίπτουν κάθε συνδιαλλαγή. Την επόμενη μέρα παρετείται από το θρόνο του υπέρ του διαδόχου. Το κίνημα έχει επικρατήσει. Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου. Μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής, επικεφαλής στρατιωτικών τμήματων, μπαίνουν στην πρωτεύουσα. Η επανάσταση γίνεται δεκτή με ανάμεικτα αισθήματα χαράς και ανησυχίας, ελπίδας και επιφυλακτικότητας. Πολλοί αντιδρούν με ένα αίσθημα διαφορίας. Ο κλονισμός από την καταστροφή είναι τόσο ισχυρός που τίποτα δεν φαίνεται να προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Ένα μόνο από τα ανεπίσημα συνθήματα του κινήματος έχει ευρύτερη επίχυση. Θάνατος στους προδότες. Η επανάσταση του στρατού και του στόλου, ωστόσο, δεν εξέπληξε κανέναν. Η πιθανότητα της ήττας στη Μικρά Ασία περιέκλειε την προοπτική τέτοιων εξελίξεων. Με την κατάρρευση του μετόπου, τα ερωτηματικά περιορίστηκαν στον τόπο και το χρόνο της εκδήλωσης του κινήματος. Οι επαναστάτες, φτάνοντας στο Λαύριο, σχημάτισαν 12μελή επιτροπή και όρισαν επίσης τριμελή εκτελεστική επιτροπή τους Στυλιανό Γονατά του στρατού της Μυτιλίνης, Νικόλαο Πλαστήρα του στρατού της Χίου και Δημήτρη Φωκά του Ναυτικού. Μπαίνουν στην Αθήνα τα πρώτα τμήματα του Μικρασιατικού στρατού.
12.000 μάχημοι εξαντλημένοι αλλά στοιχημένοι, όπως παρατήρησε ο Άγγλος πρεσβευτής, ειδικός ως Βρετανός σε ζητήματα παρελάσεων. Ο ελληνικός στρατός δεν νικήθηκε, αλλά προδόθηκε. Στην ανάγκη της πίστης σε αυτό το γεγονός στηρίχθηκε η ιδεολογία και η πρακτική του στρατιωτικού κινήματος. Μέσα από αυτό το πρίσμα ήθελε να το βλέπουν, αλλά και το ίδιο να βλέπει τον εαυτό του. Ο χαρακτήρας του κινήματος καθορίστηκε ουσιαστικά από εκείνο που οι πρωταγωνιστές του θεώρησαν σαν βασικό λόγο της καταστροφής. Την προδοσία, τη μαύρη μοίρα της Ελλάδας. Οι επαναστάτες, αλλά και άλλοι, θα αναζητούσαν έτσι τα αίτια της καταστροφής αόριστα προς τα έξω. Η άμυνα μιας ολόκληρης νοοτροπίας, της νοοτροπίας του ελληνικού αστισμού, θα αποκλείσει την ριζική στροφή. Δεν πρόκειται να εξεταστούν οι συγκεκριμένες ελληνικές και διεθνείς συνθήκες που οδήγησαν στην ήττα. Για το κίνημα, το κύριο πολιτικό αίτιο της καταστροφής ήταν η έκπτωση της Ελλάδος από τις συμμαχίες. Χάσαμε την εμπιστοσύνη των Αγγλογάλλων. Εκεί εντοπίζονται και τα όρια των αιτίων που οδήγησαν την Ελλάδα να μετατραπεί ξαφνικά σε εξουθένωμα κράτους ράκος λακτιζομένων παραπάντων. Ο Πλαστήρας και ο Γονατάς αμέσως μετά την επικράτηση του κινήματος έχουν κοινή συνάντηση με τους πρεσβευτές της Αγγλίας και της Γαλλίας. Οι δύο ηγέτες μας παρακάλεσαν, γράφει στην εκθεσή του ο Άγγλος πρεσβευτής, να προτείνουμε εμείς ονόματα μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Η στάση αυτή ήταν αντίστοιχη με το τρίτο σημείο της προκήρυξης των επαναστατών που έλεγε «Σχηματισμός κυβερνήσεως εμπνεούσης εμπιστοσύνη εις την Αντάντ».